πείτε μας πρώτα για το πόρισμα, τι γίνεται με τους ελέγχους, αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Ναι. Προσέξτε. Θα σας πω. Ένα μεικτό κλιμάκιο, το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ από το ΣΟΕ, το Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Επιθεώρησης, διενεργεί έλεγχο με βάση προκαταρτική εξέταση. Δηλαδή, μας εδόθη η παραγγελία για προκαταρτική εξέταση και το πρώτο πόρισμα τελείωσε, παραδόθηκε στον εισαγγελέα, όμως επειδή η έρευνα συνεχίζεται, βρήκαμε καινούργια στοιχεία και θα βγει και ένα συμπληρωματικό πόρισμα εντός των επόμενων ημερών. Όταν λέτε νέα στοιχεία. Προσέξτε να δείτε τι έγινε σε αυτή την ιστορία. Όταν λέμε νέα στοιχεία, αν μπορούμε να πούμε να τα προσδιορίσουμε. Νέα στοιχεία τα. Ήταν έγγραφα, γιατί εγώ πάντα με βάση. Με έγγραφα κινούμε. Έγγραφα τα οποία ανεβρέθησαν μετά την αποστολή του πορίσματος. Γιατί όπως ξέρετε, τα έγγραφα στο Κελπνό έχουν εξαφανιστεί. Λοιπόν, όμως, έχει εξαφανιστεί το πρωτόκολλο. Κυρία Παπασπύρου, υπάρχουν καταγγελίες των εργαζόμενων, του Σωματείου των Εργαζόμενων. Θα σας πω για όλα, για να γνωρίζουν και όσοι μας παρακολουθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Εκδόθηκε μία ανακοίνωση. Ναι. Σας κατηγορούν ότι αυτό το μεικτό κλιμάκιο που λέτε ελέγχου έγινε για τα μάτια του κόσμου, ότι δεν υπάρχει, ότι οι επιθεωρητές ποτέ δεν βρήκαν το δρόμο για το Κέλπνο και ότι εσείς έχετε μπει σε μια διαδικασία στοχοποίησης και μείωσης των υπαλλήλων του Κελπνό. Σε αυτό να μας απαντήσετε. Ακούτε να σας πω. Ναι. Μέχρι που πήρανε οι πρώτοι που εξετάστηκαν ως ανομωτοί για το πρώτο πόρισμα τα έγγραφα, δεν υπήρχε τίποτα. Όταν λοιπόν πήραν τα έγγραφα, τα οποία εμείς είχαμε με πολύ κόπο συγκεντρώσει και κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις, τότε διαπίστωσαν ότι η θέση τους είναι πολύ δύσκολη και άρχισαν από τότε τις καταγγελίες. Έχουν κάνει καταγγελίες για την τωρινή διοίκηση. Έχουμε κάνει πάλι μεικτό κλιμάκι, όλα είχαν διαβιβαστεί στην εισαγγελία διαφθοράς, μας τα έστειλε η εισαγγελία διαφθοράς και έχει γίνει ένα μεικτό κλιμάκιο. Όμως είναι γεγονότα που έχουν γίνει μετά το 2015. Εμάς μας επίγουν τα γεγονότα που έχουν γίνει από παλιά. Γιατί υπάρχουν και παραγραφές. Λοιπόν, και οι δε επιθεωρητές είναι επιφορτισμένοι. Εγώ έχω 12 επιθεωρητές. Είναι επιφορτισμένοι με υποθέσεις οι οποίες είναι και παλιές. Πρέπει λοιπόν, γίνεται ο έλεγχος. Δεν χρειάζεται οι επιθεωρητές να πάνε στο Κελπνό, γιατί τα έγγραφα της περίοδου 15 και μετά τα βρίσκουμε. Έχουμε στείλει έγγραφα και μας τα στέλνουν. Και γίνεται η μελέτη. Για να βγει το πρώτο πόρισμα, βγήκε μετά από 7 μήνες. Τόσο γρήγορα θα γίνουν οι έρευνες τώρα? Από 7 μήνες αφού μας ήρθε η υπόθεση. Η υπόθεση μας ήρθε το Δεκέμβρη του 2017. Και αμέσως ορίσαμε μεικτό κλιμάκιο, γιατί την είχε εισαγγελία διαφθοράς. Αυτή είναι μια δεύτερη υπόθεση. Η πρώτη υπόθεση όμως, όταν πήραν τα έγγραφα και είδαν, προσπαθούν με μαρτυρικές καταθέσεις να αντικρούσουν έγγραφα. Γίνεται αυτό? Και δηλαδή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, κυρία Παπασπύρου. Η έρευνα που κάνετε, όπως είπατε, έχετε έγγραφα που αποδεικνύουν κάτι. Έχετε και μαρτυρίες. Έχετε και μαρτυρίες. Αυτές οι μαρτυρίες για να στοιχειοθετήσουν τα έγγραφα και διάφορα άλλα. Επιβεβαιώνουν τα έγγραφα. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν έχετε στηριχθεί μόνο σε μαρτυρίες, γιατί το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση. Καθόλου. Οι μάρτυρες. Φυσικά. Όλα αποδεικνύουν εξεγγράφων. Έχουμε βρει ροή χρήματος. Έχουμε βρει τι γινόταν στο Κελπνό. Έχουμε βρει τα πάντα. Μιλάμε για ποια περίοδο, λοιπόν, να επαναλάβουμε, τα πήραν στα χέρια τους. Κυρία Παπασπύρου, για ποια περίοδο ελέγχου? Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε ένα διαχειριστικό έλεγχο 11-15. Αυτή είναι η παραγγελία που μας έχει έρθει από την εισαγγελία διαφθοράς. Όμως, εμείς χωρίζουμε υπόθεση-υπόθεση. Γιατί δεν είναι δυνατόν, αυτό θα γίνει. Όταν λέτε υπόθεση-υπόθεση, μιλάμε για το Κελπνό, μπορεί να βγάλει και 100 υποθέσεις. Μας έρχεται ξεχωριστή παραγγελία για τις υποθέσεις. Είναι ο οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος, αλλά μας έρχονται και
ξεχωριστές παραγγελίες για κάποια υπόθεση. Για το ίδιο θέμα, στο ίδιο θέμα έρχονται. Εγώ δεν ελέγχω. Για το ίδιο θέμα, για το Κελπρινό, για παράδειγμα, μπορεί να έρθουν δύο διαφορετικές. Όχι, όχι. Άλλος ο οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος. Ναι. Άλλος ο οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος. Και μας λέτε ότι προτεραιότητα. Υπόθεση. Ωραία. Σε αυτή την περίοδο προτεραιότητα έχει δοθεί ακριβώς γιατί βιάζουν οι παραγραφές που μπορεί να έρθουν σε ενδεχόμενα δικήματα. Φυσικά. Η επόμενη περίοδος μέχρι και σήμερα ελέγχεται, κυρία Παπασπύρου, από το 2015 και μετά. Φυσικά και ελέγχεται. Βεβαίως και ελέγχεται. Βεβαίως και ελέγχεται. Υπάρχει το μεικτό κλιμάκιο, έχουμε στείλει έγγραφα. Έχουμε παραλάβει, περιμένουμε, μας έχουν έρθει έγγραφα που έχουμε ζητήσει και προχωρεί ο έλεγχος. Κυρία Παπασπύρου, από αυτό τον έλεγχο, από αυτά τα έγγραφα που έχετε, μπορείτε να μας περιγράψετε εσείς τι συμπέρασμα έχετε βγάλει στο πόρισμά σας, τι γινόταν στο Κελπρινό, ποια είναι τα θέματα τα οποία. Δεν μπορώ, εγώ, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω. Όχι, όχι συγκεκριμένα, ακούστε, μια δεν περιγραφή. Μπορώ να σας πω, δεν μπορείτε να μας πείτε. Επειδή είπατε προηγουμένως για τη ροή χρήματος, για τέτοια πράγματα, αυτά που μέσα στην αρμοδιότητά σας μπορείτε να μας περιγράψετε. Ναι, θα βρεθούν όλα. Θα τα βρούμε όλα. Όλα θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τα έχουμε βρει δηλαδή. Πάντως θα υλικό, δείτε, υλικό, θα απαντήσουν οι επιθεωρητές με τα πόρισμά τους. Υλικό έχετε. Για να αξιοποιηθεί, για να αξιοποιηθεί πάνω από 250.000 σελίδες. Φυσικά. Φυσικά. Ακούτε να σας πω, οι επιθεωρητές δεν είναι επιθεωρητίδες δικοί μου. Εγώ τους βρήκα εδώ τους επιθεωρητές. Ήταν οι επιθεωρητές που ήταν και ήταν στον κύριο Ρακιτζή. Είναι από την αρχή που ιδρύθηκε αυτός ο θεσμός. Είναι οι άλλοι επιθεωρητές, είναι επιθεωρητές από άλλα σώματα. Είναι δυνατόν εγώ να επηρεάζω επιθεωρητές? Δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά που γράφονται. Γιατί οι επιθεωρητές να απειλούν. Διαβάσαμε και δημοσιεύματα, κυρία Παπασπύρου. Που υπήρχαν εργαζόμενοι οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς πιεστήκαμε να καταθέσουμε κάποια πράγματα. Αυτό θα σας το πω. Να πιεστούν για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Πώς το αποδεικνύουν αυτό, αυτά τα δημοσιεύματα? Με μια κατάθεση μάρτυρος? Όταν εδώ στο γραφείο μέσα, το οποίο ακριβώς έξω από την αίθουσα που δίνονται οι καταθέσεις, είναι μια κρυστάλλινη πόρτα που φαίνονται μέσα τι γίνεται. Και απ' έξω ακριβώς είναι αστυνομικός. Εδώ έχετε δει, ήμουνα δικαστής. Εδώ οι άνθρωποι που είχαν πάει και είχαν δώσει καταθέσεις, όταν δεν θέλανε να το υπογράψουν, το σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Ποιος τον εμπόδισε να σηκωθεί να φύγει? Και θα σας πω και κάτι άλλο. Κυρία Παπασπύρου, είχατε και απειλές από εργαζόμενους. Ποια μέτρα έλαβαν Φυσικά και έχουμε καθημερινώς. Δηλαδή? Καθημερινώς. Έχουν μηνύσεις, οι επιθεωρητές δέχονται μηνύσεις, πολλές μηνύσεις. Από το σωματείο των εργαζομένων, από πού, από γιατί πού. Γιατί δεν στέκουνε. Ναι, από το σωματείο των εργαζομένων, φυσικά. Έχουν έρθει, υπάρχουν πέρα από τη διαδικασία αυτή, υπάρχουν και απειλές. Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν σου λένε ότι, αν θα δείτε από τα δημοσιεύματα, εμέσως απειλούν τους επιθεωρητές. Ότι θα δώσουν λόγο. Γιατί είναι ο λόγος του μάρτυρα ενάντια στο λόγο των επιθεωρητών. Δηλαδή δεχόμαστε το μάρτυρα και δεν δεχόμαστε τους επιθεωρητές? Έχουν κανένα λόγο οι επιθεωρητές να απειλήσουν? Τους ενδιαφέρει? Εδώ πέρα εμείς εξετάζουμε υπαλλήλους. Δεν εξετάζουμε πολιτικούς. Αυτά που διέπραξαν υπάλληλοι. Γιατί να συνδέουν τους υπαλλήλους με τους πολιτικούς? Μάλιστα. Δεν το έχω καταλάβει. Αυτή η έρευνα δεν τροφοδοτεί και την έρευνα που γίνεται ή η εξεταστική που έχουμε για το χώρο της υγείας στη Βουλή, η οποία πήρε και μια παράταση. Προφανώς παίρνουν στοιχεία. Αυτό θα το ερευνήσει η εξεταστική. Όχι εγώ. Μάλιστα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Η πρώτη φορά βλέπω να δυσφημείται ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή και να παίρνουμε μία κατάθεση μάρτυρος και να τη σηκώνουμε. Πες περιμένουνε να βγει το πόρισμα, να δουν μήπως η κατάθεση που έδωσε στο Γενικό Επιθεωρητή στις επιθεωρήτριες επιβεβαιώνεται από έγγραφα. Αυτό είναι μήπως το κρίσιμο που μας λέτε. Και η άλλη κατάθεση που έδωσε στο συμβολεογράφο να μην επιβεβαιώνεται από έγγραφα. Ας περιμένουν να δουν το πόρισμα. Μάλιστα. Γιατί τόση βιασύνη? Πότε εκτιμάτε ότι θα βγει αυτό το πόρισμα? Τα τεχνικά μέσα εντός των προσεχών ημερών θα βγει.
Μέσα στον Απρίλη πιστεύω θα βγει. Ωραία, οπότε δεν κυρία Παπασπύρου, γιατί θα κληθούν πάλι ανομωτοί να πάρουν τα έγγραφα. Εγώ σας είπα, οι επιθεωρητές θα μιλήσουν με τα πορίσματά τους. Το καταλάβατε. Αυτό έχει δεν σημασία είναι δυνατόν λοιπόν να κάνουμε δίκη στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ισχυρισμοί σας να αποδεικνύονται για να μην υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα υπάρξει, σας το εγγυώμαι αυτό. Ωραία. Θα εκπλαγείτε με αυτά που θα δείτε. Θα εκπλαγείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γίνονται αυτά τα πράγματα και να γίνω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.